Έχω κοντά μου τον Σίμω Μαυρουδή, οικονομολόγο και διευθύνων σύμβουλο της Fast Finance ΑΕΠΕΗ, με τον οποίο νομίζω ότι θα μας δώσει τα φώτα του. Ήταν τελικά μια επιτυχία, κύριε Μαυρουδή, της ελληνικής κυβέρνησης η έκδοση αυτού του ομολόγου ή όχι? Ναι, αρχικά να πούμε, να υπενθυμίσουμε ότι το ομόλογο που εκδόθηκε ήταν μια έκδοση 3 δισεκατομμυρίων, δηλαδή μια σχετικά μικρή έκδοση, η οποία ήταν κατά κάποιο τρόπο, όπως τη λένε στην αγορά, πειραματική. Βγήκε με ένα κουπόνι 4,375%, το οποίο πάλι για κάποιους είναι μεγάλο, σε σχέση τουλάχιστον και με τα έντοκα του κράτους μας, αλλά και γενικά με τις εταιρικές ομολογίες που αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Όμως, πρέπει να πούμε ότι η ομολογία η δικιά μας δεν χρειαζόταν να εκδοθεί τουλάχιστον απαιτητά από την οικονομία, διότι εμείς έχουμε παρουσιάσει ένα πρωτογενές πλεώνασμα, το οποίο πρωτογενές πλεώνασμα μας επιτρέπει τουλάχιστον σε όρους χρηματοοικονομικούς να μην εκδίδουμε άμεσα ομόλογο. Δηλαδή δεν χρειαζόμασταν χρήματα για να αποπληρώσουμε κάποια τυχόν δόση, αλλά αυτό το πράγμα ήρθε σε συνδυασμό με την ανάγκη της, και της δικιάς μας κυβέρνησης, αλλά γενικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων, να δούνε πώς πάει η πορεία, ποια είναι η πορεία της προσπάθειας της επίλυσης του ελληνικού ζητήματος. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να περιμένουμε, κύριε Μαυρουδή, λίγο χρόνο ακόμα? Το είπε και ο Γιάννης Τουρνάρας αυτό, ότι ήταν λίγο νωρίς. Ενδεχομένως να είχαμε εξασφαλίσει κάτι καλύτερο εάν περιμέναμε ένα μήνα, 1,5 μήνα και βγαίναμε μετά στην αγορά. Πιθανόν αυτό. Δεν είναι κακό ή καλό το συγκεκριμένο ομόλογο. Θα κρίνουμε αρχικά την απόδοση του ομολόγου. Mm-hmm. Είπαμε τα χαρακτηριστικά. Ένα από τα επίσης χαρακτηριστικό ήταν ότι καλύφθηκε κατά το ίμιση σχεδόν με επαναγορά προηγούμενου χρέους. Δηλαδή, είχε ένα χαρακτηριστικό το ομόλογο, το συγκεκριμένο το ομόλογο τώρα που εκδόθηκε, που μπορούσε να απορροφήσει προηγούμενο χρέος της ομολογίας του 2014 επί Σαμαρά. Επομένως, έδειξε κατά κάποιο τρόπο και την πεποίθηση των επενδυτών ότι η οικονομία η ελληνική θα συνεχίσει τουλάχιστον να υπάρχει, διότι κανένας επενδυτής δεν θα έμπαινε σε καινούριο χρέος αν δεν πίστευε ότι ο εκδότης του ομολόγου θα υπάρχει και στη συνέχεια. Δηλαδή, θα μπορούσε να πάρει τα λεφτά του πίσω 14 με 19 και να μην μπει σε μια καινούρια περιπέτεια από το 17 μέχρι το 22 για άλλα 5 χρόνια. Τώρα, για το ύψος του κουπονιού, το 4,375 είναι ένα, κατά τη δικιά μου άποψη, αξιοπρεπέστατο κουπόνι στη συγκεκριμένη φάση. Δεν ξέρω, αυτό που με ρωτάτε, αν θα μπορούσαμε μετά από 2-3 μήνες να το δούμε πιο χαμηλά ή δηλαδή, και πιο υψηλά. Δηλαδή, μήπως ήταν μια τακτική της κυβέρνησης, ώστε να κερδίσει επικοινωνικά και να φέρει το αφήγημά της, αυτό που βλέπουμε τώρα για την ανάπτυξη, μέσα στο καλοκαίρι, ούτως ώστε να το εκμεταλλευτεί από Σεπτέμβριο, να ήταν πολιτική και όχι οικονομική η κίνηση αυτή περισσότερο? Ναι, εμπλέκει μέσα και τέτοιο σενάριο. Παρ' όλα αυτά, οικονομικά, άμα το πάρουμε, το κουπόνι γενικά, επειδή είναι ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό το οποίο κρίνει την επιτυχία ή την αποτυχία μιας έκδοσης ομολόγου, το κουπόνι το συγκεκριμένο και γενικώς τα κουπόνια των ομολόγων σχετίζονται με τον κίνδυνο που θέλει να αναλάβει ο επενδυτής. Δηλαδή, πώς η αγορά αποτιμάει τον κίνδυνο τον οποίο αναλαμβάνει στην επένδυση του κεφαλαίου του, και ο κίνδυνος αυτός προκύπτει από 3 συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Φυσικά, την πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη και γενικώς το μακροοικονομικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται και ο εκδότης αλλά και γενικώς ο ίδιος ο επενδυτής, πρώτον. Δεύτερον, σχετίζεται με τον χρόνο, δηλαδή το πώς κοιτάει ο επενδυτής τη φθορά του χρόνου πάνω στα κεφάλαιά του, δηλαδή τον πληθωρισμό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μηδενικό πληθωρισμό και επομένως ένα τέτοιο κουπόνι θεωρείται σχετικά υψηλό. Το τρίτο κομμάτι είναι ο λόγος απόδοσης ρίσκου που πάει στον οποίο λόγο πάει να εμπλακεί ο επενδυτής. Δηλαδή, αν θεωρεί ο επενδυτής ότι θέλει να αναλάβει ένα συγκεκριμένο ρίσκο, το country risk που λέμε της χώρας, δηλαδή την πιστοληπτική του ικανότητα του εκδότη, σχετικά με την απόδοση που πάει να αναλάβει το 4,375, μπαίνει ή δεν μπαίνει συγκεκριμένη επένδυση. Μην ξεχνάμε ότι υπήρχε μια υπερπροσφορά περίπου 1:2, δηλαδή περίπου 7 δις ήταν η προσφορά. Mm-hmm. Άρα, με αυτά τα δεδομένα μπορούμε να εξηγήσουμε γενικά ότι η χώρα, σε σχέση και με το spread της, το οποίο είναι κάτω από τις 500 μονάδες, 470-480 κάπου, 480 μονάδες βάσης, είναι ένα αξιοπρεπές ομόλογο το οποίο, πρώτον, επιτυγχάνει μια μικρή απορρόφηση κεφαλαίων, 3 δις δεν είναι για κάτι το ιδιαίτερο, και δεύτερον και σημαντικότερο, βλέπει την αγορά ξανά στα μάτια και μπορεί να δει
πιθανόν καινούριες εκδόσεις, όπως και οι ίδιοι οι θύνοντες τέλος πάντων αναφέρουν ότι θα υπάρξει καινούρια. Οπότε μία πειραματική καθαρά έξοδος ήταν ακριβώς αυτή που κάναμε την προηγούμενη Τρίτη. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα μέχρι πότε πρέπει ενδεχομένως να ξαναβγούμε στις αγορές, ή είναι κάτι το οποίο εξετάζεται χωρίς να μας πιέζουν κάποιοι χρόνοι? Πρέπει να το ξανακάνει άμεσα η κυβέρνηση, έχει το περιθώριο? Αυτό δεν είναι απαραίτητο, γιατί έτσι κι αλλιώς και η συγκεκριμένη έκδοση, παρόλο που είχε προεξοφληθεί, δεν ξέραμε ακριβώς πότε θα βγει. Βγήκε σε μία νύχτα. Δηλαδή, αποφασίστηκε και μάλιστα και ο χρόνος συμμετοχής στο ομόλογο ήταν πάλι πάρα πολύ μικρός. Αυτό μπορεί να αποφασιστεί είναι και βάσει και κάποιων, όπως είπατε και εσείς, πολιτικών ας πούμε, σενάριων. Δύο σημεία που πρέπει να σταθούμε είναι, πρώτον, η τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή για την συνέχιση αυτού του ντόμινο ομολογιών, τουλάχιστον από την πλευρά των τραπεζών. Να εξηγήσουμε εντάχει ότι μάλλον θα ψηφιστεί η τροπολογία, τέλος πάντων προς το παρόν είναι απλά κατατεθειμένη, για την αντικατάσταση των προνομιούχων μετοχών του δημοσίου υπέρ τουλάχιστον αυτή τη Eurobank και τη Αττική. Δεν ξέρω και των υπολείπων τραπεζών αν θα επεκταθεί αυτή η τροπολογία. Με αντάλλαγμα ομολογίες οι οποίες θα έχουν μεν μετατρεψιμότητα, τα κόκκος δηλαδή που λέμε, η οποία όμως μετατρεψιμότητα θα εξαρτηθεί ανάλογα το μακροοικονομικό πλαίσιο και γενικώς στα χρηματοοικονομικά μεγέθη των τραπεζών αυτών. Να το μεταφράσουμε αυτό πολύ γρήγορα, είναι ένα ύποπτο σημείο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο δημόσιο, το οποίο μπήκε μάλλον με τα βία στις τρεις προηγούμενες ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών, να πάρει κάποιες μετοχές. Αυτές οι μετοχές λοιπόν θα μετατραπούν σε ομολογίες, οι οποίες ομολογίες έχουν το χαρακτηριστικό του σταθερού χρέους. Δηλαδή, αν π.χ. βγουν ομολογίες 5 δις, το χρέος αυτό θα είναι σταθερό και πληρωτέο σε βάθος πενταετίας, τριετίας, δεν ξέρω πόσο θα είναι, από την τράπεζα, άσχετα με την πορεία της τράπεζας. Αυτό έχει το καλό του και το κακό του. Αν οι τράπεζες χάσουν αυτά τα επίπεδα και διαλυθούν, ας πούμε ότι η τιμή τους και γενικά η κεφαλαιοποίησή τους διαλυθεί, θα έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν την ομολογία σε μετοχές, οι οποίες μετοχές θα είναι φθηνότερες από την τρέχουσα τιμή. Άρα θα πάρει πάλι το δημόσιο φθηνότερα κάποιες μετοχές. Εάν πάει πάνω η τράπεζα και θεωρήσουμε ότι έχουν μια οικονομική ανάπτυξη, τότε η τράπεζα θα προτιμήσει να επαναγοράσει το χρέος της σταθερό όμως και να έχει κερδίσει χωρίς κανένα ρίσκο. Και για να κλείσουμε, κάτι που μας ρωτάνε συνέχεια και οι τηλεθεατές μας. Περιμέναμε ότι το ελληνικό χρηματιστήριο θα αντιδρούσε θετικά. Παρ' όλα αυτά, τρεις μέρες τώρα είδαμε ότι είναι σε αρνητικά πρόσημα. Τώρα βρίσκεται οριακά πάνω στο συν 0,72%. Γιατί συμβαίνει αυτό? Η αγορά δεν έχει χάσει την ανωδικότητά της. Τουλάχιστον σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, είμαστε μια ανωδική αγορά και μάλιστα με αρκετά μεγάλη δυναμική. Έχουμε τελειώσει με τα προηγούμενα μας χαμηλά, έχουμε πάρει κάποια επίπεδα. Η πτωτικότητα αυτή των τελευταίων τριών ημερών θεωρείται σαν μια διορθωτική κίνηση, σαν μια κίνηση, ας πούμε, ή διακράτηση κάποιων θέσεων, κάποιων κερδών ή τέλος πάντων και κάποιων μικρών short πωλήσεων, πολύ βραχυπρόθεσμα. Δεν μπορούμε να πούμε σε καμία περίπτωση ότι το χρηματιστήριο μας έχει χάσει την ανωδικότητά του μεσοπρόθεσμα, ξαναλέω. Και μάλιστα και αυτά τα επίπεδα που τρέχουμε, περιμένουμε κάποιες αντιδράσεις. Ήδη και τώρα λίγο αντιδράει το χρηματιστήριο, δεν είναι όμως και δεν αλλάζει κάτι. Δεν σχετίζεται όμως τόσο πολύ με την ομολογία, με την έκδοση της ομολογίας αυτό. Σχετίζεται περισσότερο με την κίνηση της αγοράς. Στάση αναμονής. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαυρουδή. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχές για ένα όμορφο καλοκαίρι.